αυτό που μας κάνει ξεχωριστές είναι το δώρο που έχουμε να γινόμαστε μαμάδες, Θάνο μου. Καλωσορίσατε, ωραία μου κυρία. Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλώς σας βρήκαμε. Γεια σας. Ποιον τρομάξαμε με τις φωνές? Το Βασίλη. Γιο. Το Βασίλη. Να τα χαίρεστε. Ευχαριστώ. Ο παπάς είναι ο κύριος που σας κοιτάζει στα μάτια και έρχεται να βοηθήσει. Ναι, είστε να πολύ ωραίο στιγμή. Ζευγάρι. Σας παρακολουθώ κατά τη διάρκεια της εκπομπής και πώς σας κοιτάζει. Ναι. Να είστε καλά. Μαζί μας λοιπόν σήμερα, και δεν είναι τυχαίο που διαλέξαμε με την εκπομπή αυτή την ημέρα, είναι ο γυναικολόγος με ευθύρας εκπομπής, ο Θάνος Παράσχος, και δικός μου και κουμπάρος. Και σου ζήτησα σήμερα να είσαι μαζί μας με μια πολύ δυνατή γυναίκα. Που έχει να μας πει πολύ ωραία πράγματα και να μεταφέρουμε σήμερα σε όλες τις γυναίκες ένα πολύ αισιόδοξο μήνυμα. Παράλληλα θα σου ζητήσω να κάνουμε και ένα δώρο, να βοηθήσουμε μια γυναίκα από το σπίτι να αποκτήσει, να έχει στην αγκαλιά της τον ινί της. Με μεγάλη χαρά. Το ηρέμησε στο κοριτσάκι. Μόνο σε μένα, στα δικά μου τα αγόρια κάνει τα γαλλικά. Όχι, ξέρει τι κάνει σε μένα. Παίρνει τα μωρά, τα βουτάει στη θάλασσα, τα κάνει κολοτούμπες. Έχει μια άνεση, επειδή αυτό έχει τρεις γιους. Και δεν είναι, ξέρει, κάνει extreme πράγματα με τα παιδιά. Εγώ είμαι και λίγο υπερπροστατευτική και σκοτωνόμαστε συνέχεια. Αυτό γίνεται. Μάλιστα. Αλλά τα ηρεμοί τον αγαπούν πολύ. Είμαι σίγουρη γι' αυτό, γιατί εδώ πέρα ηρέμησε και τη μικρή. Λοιπόν, θα μας κάνεις τη σύσταση. Είσαι η Ιωάννα, σωστά. Ακριβώς. Ιωάννα μου, εσύ προσπαθούσες με τον σύζυγό σου να αποκτήσετε ένα παιδάκι. Ακριβώς. Και ποια στιγμή αποφασίζεις να επισκεφτείς το Θάνο, ουσιαστικά αποφασίζεις με τον σύζυγό σου να μπείτε στη διαδικασία της εξωσωματικής? Για να είμαι ειλικρινής, δεν ήταν ο πρώτος γιατρός που επισκεφτήκαμε, ο κύριος Παράσχος. Καταλήξαμε, και είμαι πολύ χαρούμενη γι' αυτό, γιατί ξέρετε ότι το κύκλωμα έχει πάρα πολλούς γιατρούς, οι οποίοι εκμεταλλεύονται την ανάγκη μας για ένα μωρό. Εγώ είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένη από τον γιατρό, γι' αυτό ζήτησα να έρθω κιόλας εδώ. Το ήθελα να έρθω. Το θέλετε. Ναι, το ήθελα, γιατί θεωρώ ότι είναι ένας εξαιρετικός άνθρωπος και εξαιρετικός επιστήμονας. Ναι. Να πω κάτι λίγο πριν να συνεχίσουμε την κουβέντα μας, κορίτσια. Η Ιωάννα δεν έχει μόνο αυτά τα δύο νινιά. Η Ιωάννα έχει τρία. Και για να πούμε ακριβώς πώς έγινε αυτό. Εμείς εμβριομεταφέραμε. Τρίδημα έκανε το Ιωάννα μας. Μεταφέραμε δύο έμβρια και η Ιωάννα τώρα έχει ένα αγόρι και δύο κορίτσια. Τα δύο κορίτσια προκύψαν από το ένα το έμβριο, το οποίο διασπάστηκε σε δύο ομοζυγωτικά παιδιά, δηλαδή δίδυμα. Δηλαδή από ένα έμβριο. Για ένα βρέθηκαμε τρία. Έχετε τρία στο σπίτι. Έχουμε χαρά στα κουράκια σας. Να είναι πάντοτε γερά και δυνατά. Γι' αυτό πρόσεξε στην επόμενη εγκυμοσύνη. Μπορεί να σταματήσει λίγο που είσαι εδώ να μας κάνεις πλάκα, να μας δουλέψεις. Τρίδυμα. Ποτέ δεν ξέρεις, ναι. Τρίδημα. Τρίδημα, ναι, να σου δείξω και πώς γίνονται. Δηλαδή, εμείς μεταφέρουμε ένα έμβριο σε αυτό περίπου το στάδιο, στη δεύτερη-τρίτη μέρα, ίσως και σε επίπεδο βλαστοκίστης, και μετά κάποια στιγμή αυτό το έμβριο μπορεί να διασπαστεί στη μήτρα, να κοπεί δηλαδή στα δύο και να δώσει ταυτόσιμα ομοζυγωτικά δίδυμα. Δεν το ξέρουμε, είναι άγνωστο. Ορισμένες φορές είναι κληρονομικό. Εγώ έχω ακούσει από κάποιες άλλες φίλες, τέλος πάντων, που τις παρακολουθείς και κάνατε την εξωσωματική, ότι εκεί που, ότι γίνανε δίδυμα. Δηλαδή πολλές φορές αυτό ακούμε, ναι, ότι εκεί που γίνεται μια προσπάθεια, φίλες μου που τους έχω συστήσει το Θάνο, κάνανε δίδυμα, ας πούμε. Αλλά το τρίδυμα... Να πούμε ότι το 70%... Δεν το είχαμε δει, μετά το είδαμε. Τι έπαθες? Έπαθα ένα σοκ το μωρί. Είναι τρία τελικά. Δεν τα είχαμε δει και τα τρία από την αρχή, μετά προέκυψε. Να πούμε ότι συνήθως μεταφέρουμε δύο έμβρια και αυτά τα δύο έμβρια μπορεί να μείνουν τα δύο. Συνήθως μένει το ένα. Κατά 70% των περιπτώσεων μένει ένα έμβριο, αλλά σε κάποιες περιπτώσεις μένουν δύο, και σε κάποιες περιπτώσεις, σαν και αυτήν παραδείγματος χάρη της Ιωάννας, το ένα έμβριο σπάει στη μέση, γίνονται δύο και έτσι προκύπτουν τα τρίδημα. Μεγάλη χαρά, Ναι, ήταν μεγάλη χαρά. Να πω κάτι. Επειδή τώρα κι εγώ, σαν με φίλες, με κόσμο που συζητώ, Θάνο μου, θέλω να σε ρωτήσω κάτι πολύ σημαντικό. Ναι. Σαφώς πια, όταν μια γυναίκα βλέπει ότι δεν μπορεί με τον σύντροφό της, θα εμπιστευτεί έναν γιατρό. Ωραία. Ναι. Εμένα δεν μ' αρέσει να ακούω το εξής. Δηλαδή, ακούω και προσπαθώ να το συζητήσω. Θέλω την άποψή σου, ναι, όμως, γιατί ξέρω ότι εσύ κοιτάς, ρε παιδί μου, το βλέπεις ανθρώπινα. Δεν το βλέπεις. Πολλοί γιατροί το βλέπουν ανθρώπινα. Ναι, οκ, okay, σαφώς δεν υπάρχουν. Ναι. Υπάρχουν και άλλοι, ναι, καλοί γιατροί. Έχεις απόλυτο, ναι, δίκιο. Αλλά πολλές φορές, ρε παιδί μου, όταν η άλλη πάει και κάνει, ας πούμε, πάρα πολλές προσπάθειες.
Εξαρτάται από την περίπτωση. Κοίταξε να δεις. Δεν πρέπει και ο γιατρός εκείνη την ώρα να πει ότι πρέπει να υπάρχει ένα μέτρο. Κοίταξε να δεις. Μετά την πρώτη ή δεύτερη προσπάθεια θα πρέπει η γυναίκα. Έχω ακούσει τρελό αριθμό. Τι πρώτη ή δεύτερη μου λες, βρε. Όχι, λέω μετά την πρώτη ή δεύτερη προσπάθεια θα πρέπει η γυναίκα, το ζευγάρι, να ξέρει τι ακριβώς έχει. Να ξέρει τι συμβαίνει. Έτσι, ούτως ώστε να μπορέσει να το υπερπηδήσει. Δηλαδή, αν υπάρχει πρόβλημα με το σπέρμα, γίνεται μικρογονιμοποίηση. Αν είναι τόσο έντονο, γίνεται βιοψία στον όρχη. Εάν είναι πάλι τόσο έντονο, θα πρέπει να του πει ότι κοίταξε να δεις, υπάρχει πολύ σοβαρό πρόβλημα και δεν μπορεί να γίνει με το δικό σου σπέρμα. Πρέπει να πάμε σε αδενικό σπέρμα. Αντίστοιχα, γίνεται με τη μεριά, από τη μεριά της γυναίκας με τα οάρια. Παραδείγματος χάρη, κάνεις κάποιες προσπάθειες, μία ή δύο. Αν έχεις οάρια ή δεν είναι καλής ποιότητας, πρέπει να της πεις ότι πρέπει να σταματήσεις να πας με δανεικά οάρια. Και η τρίτη περίπτωση, τώρα συμπεριέλαβα μέσα σε 30 δεύτερα όλη την εξωματική. Στην τρίτη περίπτωση, αν η μήτρα της γυναίκας έχει κάποιο πρόβλημα, είτε από παλιές αποβολές, είτε από εκτρώσεις, είτε από συμφύσεις, είτε από ινομιώματα, είτε από άλλους παράγοντες, θα πρέπει να της πεις δεν μπορείς να συλλάβεις, γιατί η μήτρα σου δεν μπορεί να το κρατήσει και θα πρέπει να πάει με παρένθετη μητέρα. Λοιπόν, συνεπώς όλα τρόποι, λύνονται. Ναι. Υπάρχουν τρόποι. Απλώς πρέπει και ο γιατρός να τους πει μετά από δύο-τρεις προσπάθειες. Αυτό θέλω να πω. Να τους το πει, αλλά την αρχή, για να μετά από δύο-τρεις προσπάθειες, γιατί καμιά φορά ξέρεις, μπορεί να έχεις ένα όχι τόσο καλό έμβριο μορφολογικά και αυτό να σου αποδώσει δίδυμα. Οπότε δεν μπορείς μπορεί να αποκαρδιώσεις. Ναι, ναι. Τα χίλια δύο. Ακριβώς. Δηλαδή, παραδείγματος χάρη, σήμερα κάναμε σε μια γυναίκα μια οληψία σε φυσικό κύκλο, το οποίο σημαίνει παίρνεις ένα οάριο, ήθιστε. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, αυτή τη γυναίκα βγήκανε τρία οάρια, τα γονιμοποίησαμε και βάλαμε δύο έμβρια. Αυτό χωρίς φάρμακα. Που είναι και αυτό δεν γίνεται κάθε μέρα, πάντως έγινε. Δηλαδή, στη βιολογία, θέλω να σου πω, δεν είναι τίποτα σίγουρο. Γι' αυτό και ακούς, okay, μπορεί να γίνει μία, δύο ή τρεις προσπάθειες, πάντως μέχρι εκεί και εκεί θα πρέπει να ξέρει ποιο είναι το επόμενο βήμα. Κάτι 15, κάτι τρελά πράγματα. Αυτό το 15 έχει να κάνει με άλλους παράγοντες. Μάλιστα. Κατανοητά όλα αυτά. Απλώς το λέω και για τις γυναίκες που μας ακούνε ότι πρέπει να είναι λίγο υποψιασμένες, να κάνουν τις συζητήσεις που πρέπει και να ενημερώνονται. Εσύ, έλα, δώσ' την λίγο σε μένα. Να την πάρω λίγο. Είπα την αρχή, ζηλεύεις. Αφήνεται. Να την θέλει, παίρνει μόνο. Γεια σου. Πώς να σε βάλω να κάτσεις, για πες μου, πώς να σε βάλω να κάτσεις. Έτσι, πώς ρέμισε. Πώς θα την ονομάσουμε, ναι, Ιωάννα, πώς θα την ονομάσουμε. Ακόμα το συζητάμε. Ο σίγουρος είναι ο γιος είναι Βασίλη. Τρεις έχετε, οπότε τρία έχετε. Έχουμε πολλές έχετε να δώσετε. Να ρωτήσω λίγο κάτι άλλο. Εσύ, Ιωάννα μου, τώρα πώς προέκυψε όλο αυτό. Τι εννοείς, πώς προέκυψε. Δηλαδή, πώς κατάλαβες ότι έπρεπε να κάνεις εξωσωματική. Όταν μετά από κάποιες προσπάθειες βλέπουμε ότι δεν μπορούμε να τεκνοποιήσουμε, πιστεύω ότι κάθε γυναίκα πρέπει οπωσδήποτε να επισκεφτεί ένα γιατρό και να δει τι μπορεί να κάνει. Η εξωσωματική σήμερα θεωρώ ότι είναι. Με τι ασχολείσαι, Ιωάννα? Είμαι εκπαιδευτικός. Είσαι δασκάλα, ε? Είναι καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο. Α, είσαι καθηγήτρια. Όχι ακόμα. Ελπίζω. Αλήθεια. Δηλαδή, ναι. Βλέπω έτσι έχεις. Ναι. Μάλιστα. Ναι. Στη θεολογική σχολή. Αλήθεια. Ναι. Συγχαρητήρια. Είμαι θεολόγος. Θεολόγος και. Ναι. Ωραία. Ωραία. Έλα, μου. Οπότε κατευθείαν λοιπόν, μόλις είχατε αυτή την υποψία. Είχαμε την υποψία, πήγαμε σε γιατρό, το είδαμε και τελικά καταλήξαμε στον κύριο Παράσκο. Και τις φωτογραφίες με τα μωρά, τις είδες. Έχεις το γραφείο και ένα δωμάτιο. ναι. Με τα νινιά όλα. Με το που γεννάς, ρε παιδί μου, του στέλνει φωτογραφία με τα νινιά και είναι όλο το γραφείο του με νινάκια. Ακριβώς. Και είναι αταλητικό μήνυμα. Θα το δώσω στον παπά λίγο. Ελάτε κι εσείς λίγο. Άστο, γιατί. Εντάξει. Μήπως ορίζεται το κορίτσι αυτό. Λοιπόν, σήμερα που είναι η μέρα της γυναίκας, Θάνο μου. Και πρέπει να πούμε χρόνια πολλά και από μένα σε όλες τις γυναίκες. Παρακαλώ. Θέλω λίγο σε μία φίλη τώρα που μας παρακολουθεί και παίρνει και ένα μήνυμα έτσι αισιοδοξίας και εγώ θα πω και κάτι άλλο θα αναφέρω. Μία άλλη φίλη μου, η Μάρα είναι Στορίδου, η οποία τηλεοπτικά την γνώρισα μέσω μιας φίλης, υιοθέτησε δύο παιδάκια από την Αφρική. Ξαφνικά Θάνο μου. Έμεινε έγκυος. Ενώ πίστευαν ότι δεν μπορούσαν να αποκτήσουν παιδιά. Έτσι έφυγε το άγχος. Κατάλαβες. Και αυτό είναι ένα μήνυμα αισιοδοξίας που πρέπει να περάσουμε σήμερα. Από μόνη της, βέβαια. Λοιπόν, Θάνο μου, θέλω η κλινική, η Embio, μία φίλη τώρα η οποία θα καλέσει στο 210-6774-104 είναι το τηλεφωνικό κέντρο της κλινικής. Αυτό είπαμε να είναι, να έχουν οι πρώτοι που θα τηλεφωνήσει να είναι δωρεάν. Να κάνει την εξωσωματική της δωρεάν από τον Θάνο. Αλλά
Αλλά επειδή με πίεσες πολύ και οι υπόλοιπες που θα τηλεφωνήσουν στο επόμενο 24ωρο θα έχουν μια έκπτωση 50%. Ναι. Αλήθεια, λες. Βεβαίως. Σ' αγαπώ πολύ. Οπότε, 2-10-67-74-104, νομίζω ότι είναι το ωραιότερο δώρο που θα μπορούσαμε να κάνουμε σήμερα με την ημέρα της γυναίκας και γι' αυτό το λόγο ζητήσαμε ο Θάνος ο Παράσχος να είναι εδώ μαζί μας. Αυτό θα σας το δώσω πίσω. Σας ευχαριστούμε. Ιωάννα, θέλω να το κρατήσω. Πολύ, ευχαριστούμε. Σταμάτα, δεν πειράζει. Εντάξει, κοριτσάκι. Καλά, δύο αγοράκια, ένα κοριτσάκι. Με το που γέννησα τον πρώτο, η Νάκη του λέω γιατί ρε Θάνο. Δεν μου ούτε τίποτα, ούτε επισκληρίδιο, ούτε τίποτα. Ναι. Τίποτα. Φυσιολογικά. Αλήθεια. Γιατί ρε Θάνο και γελούσε. Χαχαχαχα. Και τον πήρε και τον έκανε έτσι. Η αλήθεια είναι ότι είναι υπεραισιόδοξος ως γιατρός και αν δεν ήταν τόσο υπεραισιόδοξος δεν θα συνεχίζαμε. Αυτό είναι γεγονός. Και πήρε το μωρό. Καλέ, δώσε το μωρό. Άσε το λίγο να το δω. Καλέ, φέρε το μωρό. Έπειτα το μωρό αυτός. Ναι. Ευχαριστούμε πολύ. Και εμείς σας ευχαριστούμε. Λοιπόν, καλή τύχη, καλή επιτυχία σε όλες τις γυναίκες που προσπαθούν. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Θάνο μου, να σας ζήσουν και τα τρία. Πού πάμε εμείς? Πρώτα δίνεις το μωρό. Όχι, ναι, σωστά. Λοιπόν, σας έχω τρομερό δώρο.